Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο, τον εκλεκτό συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη, από το Καρφίτσα.gr, τον Γιάννη τον Άκο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στο κοινό της Ροδόπης. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την τέταρτη αξιολόγηση, μεγάλη εβδομάδα, μην πιάσουμε τα εθνικά θέματα, μεγάλη εβδομάδα που είναι. Να πάμε στη τέταρτη αξιολόγηση έξω από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Αισιόδοξη είναι η κυβέρνηση μετά και το πολιτικό συμβούλιο που έγινε. Το δικό σου το σχόλιο. Είχαμε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέφη Τσίπρα. Ορόσημο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, είναι ο Αύγουστος, ενώ παράλληλα έδωσε την προσοχή σε όλους τους υπουργούς, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο θα ήθελα να μεταβάσει και στους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματος, να μην υπάρξει έφηση χασμός. Έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, δηλαδή να παραμείνουν όλοι προσιλωμένοι στο στόχο της κυβέρνησης, που όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλος από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Όσον αφορά κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να εστιάσω εγώ στο γεγονός ότι, όπως ανέφερα και πιο πριν, τόνισε να μην εφησυχάζομαι, γιατί τα τελευταία κομμάτια της διαδρομής είναι πολύ κρίσιμα, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε στην υλοποίηση του στόχου που μας έφερε και όλη αυτή η κυβέρνηση της χώρας, δηλαδή την έξοδο από τα μνημόνια. Έκανε κρούση και για την ανεργία. Φαίνεται ότι αυτό αποτελεί κεντρικό πυρήνα στη σκέψη του Μαξίμου, ενώ τονίζουν από την Κουμουνδούρου ότι η ανεργία έχει περιοριστεί κατά 7 ολόκληρες μονάδες, με σήμερα να βρίσκεται κοντά στο 20%. Από την άλλη πλευρά, είδαμε στο φως της δημοσιότητας τη δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της εφημερίδας Έθνος. Να ξέρεις, Γιάννη, ότι είμαι αντίθετος βέβαια στις δημοσκοπήσεις, αν και έδειξε γύρω στις 4 μονάδες και κάτι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και 5 κόμματα στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, είχαμε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Η νέα δημοσκόπηση έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Έθνος από την Kappa Research. Είχαμε το κλείσιμο της αλήθειας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο ωστόσο, όπως θα ακούμε, ένα θολό, ακόμη θολό, δεδομένου ότι στο πρώτο κόμμα αναδεικνύονται οι αναποφάσεις, είναι 24%, έτσι. Ακριβώς. Είναι τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να παραβλέφουν. Και νομίζω ότι είναι και εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν και αυτές τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, επιβεβαιώντας τους για ακόμα μια περίοδο, είναι όλα ανοιχτά στο πολιτικό σκηνικό. Όσον αφορά τα ποιοτικά δεδομένα τα ποσοτικά δεδομένα της δημοσκόπησης, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 17,2%, με την Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στο 21,6%. Δηλαδή, η διαφορά είναι γύρω στις 4,4 μονάδες. Και πολύ μικρή τρίτα, το τρίτο με το τέταρτο κόμμα, στο 0,1 μονάδα. Κάνει εντύπωση. Είναι η μάχη τίτλος μεταξύ της Χρυσής Αυγής αλλά και του Κινήματος Αλλαγής, οι οποίοι βρίσκονται στο 7,8 αυτή τη στιγμή, ενώ παράλληλα βλέπουμε πάρα πολλά κόμματα τα οποία συγκεντρώνουν περί της μίας μονάδας και κάτι, όπως η Ανταρσία 1,2, το Λάος 1,4, οι Πλέψεις Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και βέβαια το 24-25, την ημέρα 25 δηλαδή στην ελληνική μετάφραση, το κόμμα του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Βαρουφάκη, που συγκεντρώνει 1,2%. Όσον αφορά το συγκυβερνών κόμμα, δεν φαίνεται να έχει το εισιτήριο για την επόμενη Βουλή, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά ποσοστά, δεν εισέρχεται μέσα στη Βουλή, είναι κάτω από 3%, είναι γύρω στο 2,3-2,5%, αν αποτώμε. Ενώ έχουμε μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν θα ψηφίσει κιόλας, 8,1% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει. Όσον αφορά την έρευνα, είναι σε 13 περιφέρειες και το δείγμα ήταν περί τις 8.000 άνθρωποι. Τώρα, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να κρατήσω για να μείνει κιόλας στους τηλεθεατές είναι ότι 8 στους 10 δηλώνουν προβληματισμένοι για το μέλλον της χώρας, με μόνο 19% να δηλώνει αισιόδοξο, έτσι. Από την άλλη, τα μηνύματα της ΔΕΟΣ και αυτό το οποίο έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι υπάρχει ικανοποίηση και χαρά για το ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, με τους πολίτες να απαντούν 28,5% ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι 22,5% του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ βέβαια το 47,5% δηλώνει κανένας από τους δύο, δηλαδή σχεδόν η μισή. Μάλιστα. Ανησυχητικά νούμερα θα λέγαμε, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Αν δεν επικοινωνήσουμε τις επόμενες μέρες, Κώστα μου. Να σε ευχηθώ καλή Ανάσταση. Να ευχηθώ και εγώ καλή Ανάσταση και στους τηλεθεατές, αλλά και σε όλα τα παιδιά στο στούντιο, το οποίο ξέρω ότι εργάζονται αρκετά σκληρά για να μην φανεί το βίντεο.
και να ευχηθώ η ανάσταση του ανθρώπου να σημαίνει και την ανάσταση για τη χώρα μας, η οποία δυστυχώς έχει αργήσει πάνω από 40 χρόνια. Να είσαι καλό, Γιάννη. Καλό βράδυ, να είσαι καλό. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.